ολοκληρωτική καταστροφή που υπέστη εδώ πέρα ο πληθυσμός. Ούτε αποθήκες έχουν μείνει όπως θα δείτε, ούτε τα σπίτια που βρίσκονται ακριβώς πίσω από τις αποθήκες. Δεν συζητάμε καν για ναούς, δεν συζητάμε καν για οδοποιία, συζητάμε για ασφάλεια αυτή τη στιγμή που μιλάμε, των κατοίκων που περπατούν και κινούνται στα στενά δρομάκια του χωριού. Ετοιμόρο μπακτήρια, χωρίς να έχουν ενδιαφερθεί να μαζέψουν έστω τις πλέπες από τους δρόμους με σοβαρό κύμα ατυχήματος, αλλά πολύ πολύ περισσότερο μια νέα σεισμική δόνηση πολύ μικρότερου μεγέθους θα φέρει ολοκληρωτικές καταστροφές. Αν θα πάμε από εδώ από το στενό μέσα θα τις δείτε. Εδώ θα διαπιστώσετε τη μόνη σας την εικόνα της καταστροφής. Ένα χωριό φάντασμα, έτσι. Ένα χωριό που ελπίζουμε να μην καταλήξει χωριό φάντασμα. Εδώ βλέπουμε μια κρεβατοκάμερα. Βλέπουμε, έχει πέσει το σπίτι το κατοικήσιμο και έχει φανεί το υπνοδωμάτιο των ανθρώπων. Είναι πραγματικά απορίας άξιο πως δεν θυμίσαμε θύματα. Δηλαδή είναι η ώρα του σεισμού βοήθησε σίγουρα σε αυτό.